Γεια σας φίλοι μου, Εύμορφος Κασινάκης εδώ από το homestudioproject.com Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα Να είστε υγιείς και να μένετε σπίτι Λοιπόν, σήμερα στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα κύρια plugins που χρησιμοποιούμε για τη μίξη φωνής ένα φίλο στο YouTube μου έκανε ένα σχόλιο και μου είχε πει ότι αν μπορώ να κάνω και μία αναφορά όσον αφορά και στη λαϊκή μουσική. Δηλαδή, ποια plugins χρησιμοποιούμε σε μία φωνή, σε λαϊκό τραγούδι. Τα plugins είναι ίδια. Δεν χρησιμοποιούμε άλλο plugin για την pop, άλλο plugin για την rock, άλλο plugin για τη λαϊκή μουσική. Τα plugins είναι ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι ο χειρισμός του κάθε plugin ανάλογα το είδος της μουσικής που φτιάχνουμε. Και θα μιλήσω πιο αναλυτικά σε λίγο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εδώ στο παράδειγμα στο τραγούδι που χρησιμοποιώ τώρα στα τελευταία βίντεο, θα ακούσετε τη φωνή δυκτώσει, είναι εντελώς Ξέρει. Έχουν είναι ακριβώ ηχογράφηση. Όλα γύρω λοιπόν, τα δύο κύρια plugins τα οποία χρησιμοποιούμε για την μίξη είναι Equalizer και Compressor. Αυτά είναι τα δύο κύρια συστατικά να πω έτσι για μια καλή μίξη για τη φωνή. Επίσης, και άλλα δύο. Plugins, τα οποία τα χρησιμοποιούμε σαν send effects συγγνώμη, είναι το βάθος και το delay τα έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο λοιπόν equalizer ξεκινάμε equalizer και κομπρέσορα έχω γράψει σε ένα blog post μπορείτε να πάτε να το διαβάσετε ποιο είναι καλύτερα γιατί με, ε, έχω ερωτηθεί και γι' αυτό δηλαδή τι είναι καλύτερο, πρώτα equalizer και μετά κομπρέσορα ή το αντίθετο. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Προσωπικά βάζω πρώτα equalizer και μετά κομπρέσορα. Γιατί θέλω να κομπρεσαριστεί το σήμα ακριβώς όπως περνάει από το equalizer. Το equalizer θα διορθώσω κάποιες συχνότητες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα που έχω το equalizer, λοιπόν στη φωνή μου, θα κάνω πρώτα το κλασικό high pass filter ή το low cut όπως το λέμε και μετά μπορώ να κάνω οποιαδήποτε επεξεργασία θέλω και μετά το equalizer ή αν θα πάρω κάποιο equalizer από εδώ για να τα βάλουμε σε μία σειρά ας πάρω εδώ ένα equalizer που είναι ακριβώς το ίδιο άμα το βάλω πήρα το equalizer από τη waves λοιπόν το βλέπετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο και μπορώ να κάνω όλη την επεξεργασία και μετά θα πάρω έναν κομπρέσορα ώστε να κομπρεσάρω το σήμα όπως έρχεται μετά το equalizer. Μπορεί να διαβάσετε σε άλλα posts ή να δείτε σε άλλα βίντεο, ε, ότι πρώτα κάνουμε ε, Compressing και μετά κάνουμε EQ. Σας είπα, αυτό δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Ε, προσωπικά βάζω Equalizer και μετά compressor. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο τεχνικές. Ο κομπρέσορα είπαμε, γιατί είχα και μια συζήτηση προχθές με ένα φίλο που ήθελε να του πω, είχε κάποιες απορίες όσον αφορά το compression. Λοιπόν, ο compressor είπαμε ότι κόβει τα πολύ ψηλά πίξ. δουλεύει σαν ένα αυτοματοποιημένο κουμπί ένταση. έχω κάνει βίντεο και θα κάνουμε και άλλα βίντεο, πολλά βίντεο όσον αφορά το compression σε μεμονωμένα όργανα ή γενικότερα στη μίξη. Ο κομπρέσορας είπαμε COVID Apex και μπορούμε να ανεβάσουμε και τα χαμηλά μέρη μιας φωνής χρησιμοποιώντας και εδώ το Make-up, το Gain, γιατί με το Make-up τι κάνουμε, ο κομπρέσορας δεν δυναμώνει τη φωνή απέναντι στη χαμηλώνει και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε το Make-up Gain, το ανεβάζουμε για να φέρουμε τη φωνή, το κομπρεσαρισμένο σήμα στην ένταση που ήταν το αρχικό σήμα. Όχι πιο πάνω. Και αυτό το έχω κάνει σε βίντεο. Εφόσον κάνουμε κομπρέσιον και δεν κάνουμε πολύ, ε, πώς το πω, πολύ μεγάλο ε, κομπρεσάρισμα, μπορούμε να κάνουμε απαλό κομπρεσάρισμα και μετά να ξαναβάλουμε και άλλο κομπρέσορα. Δεν σημαίνει ότι σε μία φωνή μπορώ να βάλω μόνο ένα κομπρέσορ και να κάνω μόνο με αυτό το compressor να κάνουμε compression μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δύο compressors για να φέρουμε τη φωνή στο επιθυμητό αποτέλεσμα θα κάνω αναλυτικά βίντεο για τη μίξη της φωνής όπως είπα και πιο πριν αλλά και για όλα τα όργανα και για κιθάρες και για μπάσα και για μπουζού για... γιατί θα ασχοληθούμε και με την μίξη λαϊκής μουσικής Λοιπόν, κάνουμε το compression, φέρνω το make για να φέρω όπως είπα το σήμα, το κομπρεσαρισμένο στην ένταση στη στάθμη του αρχικού σήματος και έτσι μπορώ με αυτά τα δύο εργαλεία να κάνω μίξη. Τώρα, αυτό που διαφοροποιεί όπως σας είπα και στην αρχή είναι το είδος της μουσικής. Άρα εκεί πέρα, ανάλογα την ερμηνεία και το ύφος του τραγούδιου, χρησιμοποιούμε το κομπρέσορα διαφορετικά, δηλαδή αν θέλουμε να κομπρεσάρουμε πολύ ή λιγότερο το αρχικό μας σήμα, το equalizer ανάλογα με τη φωνή, αλλά σίγουρα πάντα υπάρχουν κάποιες αρχικές τιμές για να τις έχουμε σαν αφετηρία και μετά να προχωρήσουμε στην επεξεργασία μας και φυσικά μετά έχουμε στα send effect εδώ έχουμε το reverb το βάθος και έχουμε και το delay όπου τα, τα χρησιμοποιούμε σαν όπως είπαμε send effects γιατί έτσι μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο effect και σε άλλα κανάλια και σε άλλα όργανα ε, ε, έχω φτιάξει ένα βίντεο, μπορείτε να το δείτε, που λέγεται πώς χρησιμοποιώ ένα βάθος για πολλά όργανα. Θα σας φανεί πολύ χρήσιμο για όσους δεν γνωρίζετε. Επίσης, κάτι άλλο όσον αφορά για τη λαϊκή μουσική, έχει να κάνει με την επεξεργασία της φωνής, γιατί ε, αυτό σίγουρα θα το έχετε απορία. Ε, όσον αφορά το κούρδισμα της φωνής, στην επεξεργασία της φωνής επειδή στη λαϊκή μουσική χρησιμοποιούμε λαϊκούς δρόμους και στην ερμηνεία μερικές φορές όταν έχει η φωνή πολλά γυρίσματα δεν κάνουμε τόσο αναλυτικό κούρδισμα να το πω έτσι γιατί τα γυρίσματα της φωνής είναι αυτό που λέμε τραγουδάμε μόρια που είναι το μισό του ημιτονίου ή κάτι λιγότερο από το μισό ε, άρα εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβές κούρδισμα και γι' αυτό καλύτερο θα ήταν να το αφήσουμε έτσι όπως έχει τραγουθεί αν νομίζουμε ότι δεν είναι ικανοποιητικό για το τραγούδι καλύτερα είναι να ξανά τραγουδηθεί όπως επίσης και θα πρέπει να αποφεύγετε και τα πολλά γυρίσματα έτσι ένα tip γιατί στο στούντιο δεν κάνουμε τα γυρίσματα που κάνουμε στα live. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Ένα σύντομο βίντεο. Είχα τεχνικό πρόβλημα και γι' αυτό δεν μπόρεσα να ανεβάσω την Τετάρτη. Όλα καλά. Συνεχίζουμε με τα βίντεο. Θα σας ενημερώσω μπορώ να ανεβάσω κι άλλο ενδιάμεσα βίντεο πριν την ε, Μεγάλη Τετάρτη τώρα που έρχεται. Εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κοινοποιήστε το σε όποιον ενδιαφέρεται. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή, παρακαλώ κάντε μια εγγραφή, πατήστε το κουμπί που λέει εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι για να ενημερώνεστε αμέσως με το που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο στο Home Studio Project. Μπορείτε να πάτε και στο homestudioproject.com και να κατεβάσετε τον οδηγό, τα βασικά του compression ή το καινούριο μου ebook ξεκίνησε να ηχογραφεί σήμερα. Είναι εντελώς δωρεάν. Μπορείς να πάρεις μέρος και στο project ηχογραφούμε μαζί που έχει ξεκινήσει. Ηχογραφούμε ένα τραγούδι από την αρχή και κάνουμε όλη την παραγωγή και θα το κυκλοφορήσουμε ψηφιακά όταν θα το έχουμε έτοιμο. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη και δημιουργική διαδικασία. Ένα project που, έχει, που συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτά από μένα, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά και να δημιουργείτε μουσική. Γεια σας!